Ένταση σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνή με επίκεντρο την πολιτική του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού. Ο σκοπό τη συνεδρίαση ήταν η συζήτηση επί του προπολογισμού του 2016. Ωστόσο, τα αίματα άναψαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Χρόνο, όταν ο Δήμαρχο Γιώργο Πετρίδης σήκωσε το γάντι που του πέταξε η Φελίνα Καζάκου, με αφορμή την έντονη κριτική που άσκησε η Δεύτερη για τα πολιτιστικά θέματα του Δήμου ο πρώτος δεσμεύτηκε ότι θα δημοσιοποιήσει οι οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών για δαπάνες πολιτισμού. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο πήρε φωτιά όταν τέθηκαν προ έγκριση ο ισολογισμό του έτου 2014 τη Δημοτική Κοινοφιλού Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδεία Αθλητισμού και ο προπολογισμό του έτου 2016 τη ίδια επιχείρηση. Η ανάγνωση των οικονομικών δεδομένων βρήκε την Φελίνα Καζάκου να ασκεί τριμία κριτική στη Δημοτική Αρχή Κάνοντα λόγο για έλλειψη πολιτιστικών δράσεων εκ μέρου τη επιχείρηση και του Δήμου. Μετέφερε τα παράπονα Δημοτών σχετικά με την απουσία δράσεων πολιτισμού και μάλιστα προχώρησε περαιτέρω, αναρωτόμενοι πώ γίνεται τη στιγμή που η ΔΕΚΕΠΑΚ επιχορηγείται από το Δήμο με 600.000 ευρώ, να διαθέτει από τα χρήματα αυτά μόλι 25.000 ευρώ για πολιτιστικέ εκδηλώσει. Η απάντηση ήταν άμεση και δόθηκε από την πρόεδρο Νατάσα Λιβεριάδου, η οποία μάλιστα στην ένταση τη στιγμή σηκώθηκε όρθια απευθύνοντα το λόγο στην κυρία Καζάλη. Γνωρίζετε τι ποσό πληρώνουμε για τα Χριστούγεννα του 2010. Έχουμε αγωγέ. Τα πληρώνουμε κάθε μήνα 100.000 ευρώ. Στα δικαστήρια είμαστε για πράγματα που πιθανόν και να μην έγιναν. Η κυρία Λιβεριάδου κατηγόρησε προσωπικά τη Φελίνα Καζάκου, η οποία επί διοίκησή τη στο Δήμο του Δημήτρη Κοτσάκη διετέλεσε πρόεδρο τη συγκεκριμένη επιχείρηση και έκανε λόγο για αλόγιστε δαπάνε. Με αυτέ τι δυνατότητε που είχαμε, είχομαι. αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Είχομαι. Δεν σα αρέσει, δεν προσφέρει πολιτισμό ούτε ο δικός μας καλλιτέχνης, ούτε ο ζωγράφος, ούτε ο ποιητής, ούτε της κλασικής μουσικής. Αυτούς αξιοποιούμε ακόμα. Αυτούς προβάλλουμε. Και με λιγότερα χρήματα. Πώς θα το κάνουμε. <σχωσίλια> δεν έχουμε όμως χρήματα. Εσείς είχατε εδώ και τα ξοδεύατε. Τόσο ο ισολογισμό όσο και ο προπολογισμό τελικώ εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, αλλά το σημαντικό τη όλη κόντρα που προέκυψε είναι η δέσμευση του Δημάρχου να παρουσιάσει επίσημη οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών για δαπάνε του πολιτισμού. Είναι κάτι που θα το κάνει πρώτη φορά, γι' αυτό άλλωστε ζητήθηκε και η πλήρη δημοσιότητα από τον επικεφαλή του Σπάρτακου, Νεκτάριο Δαπέργολα.